Λοιπόν, αθλητική ενότητα, η Μαρία Πετρούτσου είναι μαζί μας, δεν είναι μόνη. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα, Νικολέτα. Έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο ποδοσφαιριστή του Εργοτέλειου, Δημήτρης Ογροντής. Δημήτρη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, πρόκληση θα το λέγαμε την Πέμπτη, για το κύπελο. Οπότε θα μιλήσουμε και για το προσεχές παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για την παρουσία του Δημήτρη στο Ηράκλειο, καθώς ήρθε τώρα στην ομάδα, τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Και θα έλεγα, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Καταρχάς, πώς προέκυψε αυτή η μεταγραφή? Ήταν κάτι που, εντάξει, έγινε ξαφνικά τώρα μέσα στις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι στην ομάδα του Εργοτέλη. Τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι τα περίμενα και από ό,τι είχα δει. Γίνεται πολύ καλή δουλειά στην ομάδα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το ποδόσφαιρο και θέλουν να βοηθήσουν όλα τα παιδιά να εξελιχθούν μέσα από το ποδόσφαιρο και σαν άνθρωποι. Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό, και έχοντας εσύ και εικόνες από την παρουσία σου βέβαια στην ΑΕΚ, σίγουρα έχεις και ένα υψηλό κριτήριο, έτσι δεν είναι? Ναι, εντάξει. Έχω δουλέψει επαγγελματικά. Ωστόσο, δεν βλέπω να έχει ο Εργοτέλης να ζηλέψει κάτι σε αυτό το θέμα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα. Η προηγούμενη ομάδα από την οποία ήρθες τώρα ήταν ο Αίτητος Πάτων, με τον οποίο βέβαια είχες αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη στο κύπελλο, σε αυτό το 1-1 όπου πέτυχες και τον γκολ της ισοφάρισης, έτσι, οπότε είχες μια εικόνα για την ομάδα. Ναι, ναι, εντάξει, είχαμε παίξει σε εκείνο το παιχνίδι, είχε βοηθήσει λίγο και ο αέρας για εκείνο και τον γκολ. Ο Αίτητος είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, η οποία δεν έχει εμπειρία στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ωστόσο, είναι μια ομάδα στην Αθήνα που γι' αυτό και μόνο το λόγο έχει ένα βαντάζ. Το ότι είναι η μοναδική ομάδα που βρίσκεται στην πρωτεύουσα και ελκύει αρκετούς ποδοσφαιριστές αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, γίνεται και εκεί μια προσπάθεια. Ναι. Πάμε λίγο και στον Εργοτέλη. Ο Εργοτέλης, ο οποίος ως ομάδα της Football League τον ήξερες και ως αντίπαλο, ξεκίνησε έτσι πολύ εντυπωσιακά το πρωτάθλημα. Στη συνέχεια έκανε μια κοιλιά. Τώρα δείχνει να σταθεροποιεί την παρουσία της η ομάδα. Θέλεις έτσι να μας κάνεις ένα απολογισμό για την μέχρι τώρα παρουσία της στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα βρίσκεται? Σαφώς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Νεαρά παιδιά σε ηλικία κυρίως. Έχουμε και παίχτες με εμπειρία. Εντάξει, ξεκίνησε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, με πέντε νίκες νομίζω. Μπήκε πολύ δυναμικά. Ναι, ναι. Στη συνέχεια έχασε κάποια αποτελέσματα, τα οποία πιστεύω κρίνονται στη λεπτομέρεια. Πραγματικά έτσι. Είχε κάποια παράπονα από τη διαιτησία, ήταν κάποιες ατυχίες, οπότε έκανε αυτή την κοιλιά βαθμολογικά τουλάχιστον. Το οποίο έτσι, εντάξει, είναι και φυσιολογικό. Mm-hmm. Εντάξει, από εκεί και πέρα εμείς τώρα θα κοιτάξουμε κάθε παιχνίδι να το αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά, ώστε να μπορέσουμε να παίρνουμε τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Πάντως, αξιοσημείωτο είναι να πούμε, Νικολέτα, ότι η ομάδα του Εργοτέλη κόντρα σε ομάδες με ποιότητα, ομάδες Super League, όσες έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, θα λέγαμε. Οπότε μπροστά της έχει και ένα τέτοιο παιχνίδι. Τώρα είδαμε και κόντρα στον Όφη, και κόντρα στον ΠΑΟ, και κόντρα στον Άρη. Πραγματικά η ομάδα έτσι κέντρισε το ενδιαφέρον με την πολύ καλή παρουσία της. Δείχνει ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στο παιχνίδι των ομάδων αυτών, σε ένα ανοιχτό παιχνίδι, παρά στο παιχνίδι που στηρίζεται στη δύναμη και στο κλειστό παιχνίδι όπως είναι αυτά της Football League. Σίγουρα, και η ομάδα μας έχει δείξει ότι όταν παίζει σε καλά γήπεδα έχει πολύ καλύτερη απόδοση. Mm-hmm. Όταν αγωνίζεσαι με ποδοσφαιριστές μεγάλης αξίας όπως παίζουν στο ΠΑΟΚ, στον Άρη, σίγουρα σου δίνει ένα κίνητρο επιπλέον. Να παίξεις κι εσύ, να είσαι εξίσου καλός, δίνει ένα κίνητρο παραπάνω. Αλλά αυτό που θα πρέπει να κοιτάξουμε είναι αυτό το κίνητρο να το βρίσκουμε μόνοι μας και σε παιχνίδια που δεν έχουμε τόσο μεγάλους αντιπάλους. Ναι. Όπως είναι αυτά τα παιχνίδια. Που αυτά τα παιχνίδια θα μας κάνουν να γίνουμε καλύτεροι και να προχωρήσουμε μπροστά. Uh-huh. Έχετε και το Νίκη του Παπαβασιλείου στην ομάδα, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το τεχνικό κομμάτι. Γι' αυτό και βγαίνει αυτή η ποιότητα, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη δουλειά, με την προπόνηση και με τους συνεργάτες που έχει ο προπονητής. Εντάξει, πιστεύω ότι εν τέλει θα αποδειχθεί μια πολύ καλή χρονιά για τον Εργοτέλη. Και στόχος της ομάδας είναι μια θέση στην πεντάδα, είναι και αυτό το που δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση με τη Super League 2, τι θα γίνει τελικά.
Πού ναι, πάει το πράγμα. Εντάξει, εμείς τώρα ο στόχος είναι να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Να διεκδικήσουμε δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν άλλοι για το τι θα γίνει με τη Super League 1, Super League 2. Εντάξει, σίγουρα και στο κύπελο θέλουμε να προχωρήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε, γιατί γράφουμε ιστορία για τον Εργοτέλη, ειδικά μια πρόκριση. Πολύ σωστά. Και μιας και ο λόγος για το κύπελο, πάμε και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Πέμπτη, 5 ώρα το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πραγματικά ένα ακόμη παιχνίδι πρόκληση για την ομάδα του Εργοτέλη. Κόντρα σε μια ομάδα Super League με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι μπορούμε να πούμε. Τα περιμένουμε πώς και πώς αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ, πολύ σημαντικά για εμάς. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω θα έπρεπε να βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογία Super League. Δηλαδή έχει χάσει αρκετά παιχνίδια είτε στο τέλος είτε στον goal, στη λεπτομέρεια. Αλλά και πάλι θα κοιτάξουμε να παίξουμε εμείς το παιχνίδι μας, ειδικά μας στο γήπεδό μας. Και ευελπιστούμε σε μια πρόκριση. Μάλιστα. Είστε έτοιμοι ωστόσο για να κάνετε μία ακόμη εκπίξη στο θεσμό, γιατί εκπροσωπείτε τη Football League στο θεσμό του κυπέλου. Στα προημιτελικά έχει καταφέρει να φτάσει η ομάδα. Εσείς οι ποδοσφαιριστές πώς αντιμετωπίζετε το παιχνίδι από τη δική σας την πλευρά? Ναι, είμαστε η μοναδική ομάδα τη Football League που έχουμε προκριθεί. Εμείς κοιτάμε να παίξουμε να το ευχαριστηθούμε. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Και εντάξει, πιστεύω πως με αυτά τα. Με αυτά τα δύο, κοιτάμε να πάρουμε και την πρόκριση. Είναι σίγουρα ένα επιπλέον κίνητρο και για εσάς με όσα λέγαμε και προηγουμένως. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει την Πέμπτη στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο, να πάρετε ένα αποτέλεσμα που θα σας δίνει ελπίδες και εν ώψη της ρεβάνς με τον Αστέρα. Το πρωτάθλημα της Football League γενικότερα πώς το βλέπεις, Δημήτρη? Υπάρχουν αρκετά καλές ομάδες. Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και άμα δούμε και λίγο και τη βαθμολογία θα καταλάβουμε, γιατί όλες οι ομάδες, ο Βόλος έχει ξεφύγει λίγο που σωστά, είναι πρώτος, την πρώτη θέση. Όλες οι ομάδες είναι μικρές κοντά διαφορές. Ναι, και έχουμε ακόμα ένα ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Σωστά. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη από τώρα να πούμε ότι έχουν κρυθεί τα πράγματα. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Είτε για την άνοδο, είτε για τον υποβασμό. Ναι. Και δεδομένου ότι δεν ξέρουμε και ακόμη πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο σε ό,τι αφορά την καινούργια σεζόν, σίγουρα τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις κριτικές ομάδες που μας εκπροσωπούν στην κατηγορία, και μιλάω βέβαια για τον Πλατανιά που έρχεται από τη Σούπερ Λίγκα, τον ΑΟΧ Κισαμικό αλλά και την ομάδα του Ηροδότου, έχει εικόνα? Ναι, εντάξει, ο Πλατανιάς. Για μένα έχει ίσως πιο καλή ομάδα από τις άλλες δύο. Έχει οργάνωση, είναι καλά. Το ίδιο και ο Κισαμικός. Είδαμε κιόλας ότι τώρα το Γενάρη έκανε σημαντικές προσθήκες. Και ο Ηρόδοτος όμως άλλαξε πολύ το ρόστερ του τώρα, νομίζω. Εντάξει, είναι και οι τρεις ανταγωνιστικές ομάδες, πολύ. Πιστεύω διαφορετικοί οι στόχοι της κάθε ομάδας. Ο Ηρόδοτος με πιο πολύ να μπορέσει να σωθεί πιο γρήγορα. Σωστά. Οι άλλοι δύο, αν και ο Κισαμικός και αυτός είναι λίγο χαμηλά, πιστεύω πως συνέχεια θα ανέβει. Για να δούμε. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα πρωτάθλημα με αρκετό ενδιαφέρον, όπως είναι άλλωστε κάθε χρόνο. Η Football League είναι μια δύσκολη κατηγορία, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα. Υπάρχουν αρκετά κακά γήπεδα. Οι συνθήκες δεν είναι σε όλες τις ομάδες όπως τον Εργοτέλη, που έχω την τύχη να βρίσκω καλό γήπεδο, να βρίσκω καλά αποδυτήρια. Είναι οργανωμένο. Ναι, είναι επαγγελματική ομάδα σε όλα. Σωστά. Ωστόσο, αυτές είναι οι συνθήκες και το ξέρουμε από πριν. Και πρέπει να προσαρμοζόμαστε κιόλας εμείς ποδοσφαιριστές σε ό,τι έχουμε. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Πραγματικά και εσείς έχετε και τις εγκαταστάσεις του Παγκριτίου Σταδίου που είναι ένα σύν σε σχέση με πολλές άλλες ομάδες κατηγορίας. Σίγουρα. Η δική σου προσωπική στόχη έτσι, μέσα από το πέρασμά σου και από τον Εργοτέλη, γιατί έχεις εμπειρία από άλλες ομάδες, όπως προείπαμε, έχεις περάσει και από την ομάδα της ΑΕΚ, οπότε ποιοι είναι οι στόχοι δική σου? Εντάξει, εγώ θέλω πιο πολύ να βρω ρυθμό, να προσαρμοστώ στην ομάδα, γιατί έχω περίπου ένα μήνα που έχω έρθει. Και από εκεί και πέρα, μέσα από την ομάδα, να βοηθηθώ κι εγώ. Να παίξω, να βάλω γκολ, να πάω καλά, πάει καλά γενικά η ομάδα.
Για να μπορέσουμε... Γιατί έτσι φαίνεται ο ποδοσφαιριστής. Ο κάθε ποδοσφαιριστής. Πολύ σωστά. Θα δούμε στη συνέχεια και την ομάδα K19 του Εργοτέλη, γιατί πραγματικά κάνει μια πολύ εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα της Football League. Mm-hmm. Έτσι έχει την πρώτη θέση. Γνωρίζει, φαντάζομαι, και για τις υποδομές. Ναι. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που είναι στην ομάδα ασχολούνται. Έχω ακούσει, έχω μάθει δηλαδή, ότι δίνουν βάση στις ακαδημίες, mm-hmm. όπως θα έπρεπε να γίνεται σε κάθε ομάδα. Mm-hmm. Και όλες οι μεγάλες ομάδες δίνουν έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να μπορέσει ο Εργοτέλης να βγάλει ποδοσφαιριστές από την ακαδημία του. Αυτό είναι το ζητούμενο άλλωστε, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί ποια ομάδα θέλει να το κάνει αυτό με μηδέν κόστος, mm-hmm. να μπορεί να έχει δικούς τους ποδοσφαιριστές. Πολύ σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. 5η η ώρα το απόγευμα, Εργοτέλης Αστέρας Τρίπολης, λοιπόν, για τα πρωιμητελικά του Κυπέλλου Ελλάδος.